αγορά με τα αγροτικά μας αυτοκίνητα. Κλίμακων της κινητοποίησης τους, οι αγρότες των Χανίων διαμαρτυρώμενοι για τα δεκάδες προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Για ακόμη μια φορά πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας, παρατάζοντας τα αυτοκίνητά τους μπροστά από την πλατεία Δημοτικής Αγοράς. Συνεδριάσαμε και 12 αγροτικοί σύλλογοι και ο Αγροτικός Σύλλογος. Αποφασίσαμε σήμερα να κάνουμε συλλαλητήριο. Έχουν έρθει πολλοί συνάδελφοι για να οργανώσουν το συλλαλητήριο. Τα δίκαια αιτήματα που έχουμε είναι γνωστά. Ένα από τα κυριότερα είναι κατώτερες εγγυημένες τιμές, το οποίο μας το επαρρύπτουν διότι είναι ένα και από τα σοβαρότερα. Εάν οι τιμές δεν μπορούν να εγγυηθούν τη ζωή ότι μπορούμε να ζήσουμε στα χωριά μας, εμείς είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιβιώσουμε. Γι' αυτό και καθημερινά εγκαταλείπουν συνάδελφοι το επάγγελμα ή δουλεύουν σε 2 και 3 δουλειές. Στις 12 το μεσημέρι ξεκίνησαν από την πλατεία Δημοτικής Αγοράς και κατευθύνθηκαν προς την Εθνική Οδό Χανίων Ρεθύμνου στο ύψος των Μεγάλων Χωραφιών. Έχουμε συζητήσει να πάμε στα Μεγάλα Χωράφια για μπλόκο όπως κάνουμε σχεδόν κάθε χρόνο. Και μετά βλέπουμε, συντονιστημένοι με την Πανελλαδική των μπλόκων. Λίγο αργότερα διέκοψαν συμβολικά την κυκλοφορία των οχημάτων για λίγα λεπτά. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στους κτηνοτρόφους. Είναι μια ομάδα παραγωγών η οποία πρέπει να δώσει πολλά λεφτά πριν να αρχίσει να πάρει. Όταν είναι ο καιρός να πάρει, μας ετρώνει τα νοερίφια οι μεγάλες αλυσίδες, μας ρίχνουν τιμές, έχουν πέσει τιμές στο γάλα, έχει μειωθεί η κατανάλωση. Καλά θα ήταν η κυβέρνηση, αντί να τα δίνει στις εισαγωγές, να στηρίξει την εγχώρια παραγωγή, να γίνει αν είναι δυνατόν ένα κόστος παραγωγής, ας πιάσουν να το μετρήσουν οι ίδιοι, μα ξέρουν τα κόστος παραγωγής, πόσο στοιχίζει ένα αρνί για να βγει από τη μάνα του, και αντί να το πουλούμε σε μπόρους, ας πούμε, όπως τα πουλούν οι περισσότεροι ζωντανά, 2 ευρώ και 2,10 ας πούμε, τα πουλούν σε μπόρους, να πιάσουν κάποια πιο λογική τιμή, όσο και για το γάλα, ας μετρήσουν ανάλογα με το κόστος να πάει και η πώληση. Γιατί το κόστος είναι πάρα πολύ, δυστυχώς. Δεν είναι ότι δίνεις σήμερα μισό ένα κιλό τροφή και παίρνεις ένα κιλό γάλα. Δεν είναι έτσι. Δίνεις πολλά κιλά τροφή πριν να πάρεις ένα κιλό γάλα. Αξίζει να σημειωθεί ότι μπλόκα έχουν στηθεί σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο.